Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο νονός. Να ξέρετε, για τα παιδιά τα οποία είναι νεογέννητα. Το γιατί έρχεται ο νονός και πώς έρχεται ο νονός θα μας το πει. Και ποια τα ωφέλη είναι που έρχεται ο νονός έτσι. Σε τόσο μικρή ηλικία. Η καλή φίλη, κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, η οποία είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ποιος είναι ο νονός? Η ΑΔΕ φυσικά. Η ΑΔΕ. Που θα κάνει δώρο αφημί σε όσα ανήλικα τέκνα έχουν κλείσει το πρώτο έτος της ηλικίας τους και είναι έως 12 ετών. Να υπενθυμίσουμε ότι έως το 2023 περίπου 350.000 ανήλικα που είχαν ξεπληρώσει το 12ο έτος ηλικίας τους έλαβαν το αφημί τους. Τώρα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, ανήλικα ηλικίας 1 έως 12 ετών θα λάβουν αυτόματα το αφημί τους από την ΑΔΕ. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό αφορά μόνο τα παιδάκια τα οποία γεννιούνται τώρα και αυτά τα οποία θα γεννηθούν ή μιλάμε και για τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί. Ας πούμε, ένα παιδάκι που είναι τώρα 6 χρονών. Δηλαδή, η δικιά μου που είναι 11, αν δεν πάρει αφημί, μήπως αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα. Όχι. Νομίζω δεν είναι τόσο μεγάλη απώλεια το να μην έχει αφημί. Μπορείτε να τις βγάλετε εσείς. Θα μπορεί να έχει δηλαδή. Θα μπορούν να έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν αφορά μόνο τα παιδιά Φυσικά. Τα οποία γεννιούνται τώρα. Και όχι, δεν αφορά τα παιδιά που γεννιούνται τώρα. Όσα παιδιά εντός του 2024 θα συμπληρώσουν το πρώτο έτος ηλικίας και είναι και έως 12 ετών, θα λάβουν αυτόματα το αφημί τους. Δεν θα έχουν όμως κάποια οφειλή στην εφορία στα 18 τους. Φαντάζομαι. 18. Φυσικά και όχι. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι το γεγονός ότι αποκτούν αφημί δεν τους δημιουργεί καμία φορολογική υποχρέωση. Απλά θα λάβουν το αφημί τους. Ήταν μια διαδικασία που παλαιότερα θα έπρεπε οι γονείς μαζί με το ανήλικο να προσέλθουν στην ΕΔΟΕ για να εκδώσουν το αφημί ή το παιδί, εφόσον ενηλικιωθεί, κλείσει δηλαδή τα 18 του, μπορούσε μόνο του να πάει στην εφορία να βγάλει το αφημί. Πλέον είναι μια διαδικασία που γίνεται αυτόματα, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί καμία φορολογική υποχρέωση προς τα παιδιά αυτά. Σάντρα, δύο ερωτήματα. Πρώτον, με τα παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερα, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, τι γίνεται, θα εκδοθεί αυτόματα αφημί? Δεν ξέρουμε αν θα έρθει ένας επόμενος κύκλος που θα αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτή τη στιγμή το δεύτερο τρίμηνο αφορά ηλικίες 1 έως 12. Τα όσα ήταν μεγαλύτερα ήδη έλαβαν το 2023 αφημί. Όσα σε αυτούς τους δύο κύκλους δεν έχουν λάβει το αφημί τους και είναι άνω των 18, μπορούν να τα λάβουν μόνα τους ή εφόσον προκύψει αναγκαιότητα για κάτω των 18 να βγάλουν αφημί και δεν το έχουν λάβει ακόμα, μπορούν να προσέλθουν στην εφορία και να εκδώσουν μαζί με τους γονείς τους το αφημί. Μάλιστα. Και γιατί συμβαίνει τώρα αυτό? Δηλαδή, γιατί ένα παιδί 12 μηνών που δεν έχει σταματήσει ακόμα να πίνει βρεφικό γάλα και να αλλάζει πάνες πρέπει να έχει αφημί? Η αλήθεια είναι ότι δεν του είναι χρήσιμο και ούτε θα το χρειαστεί κάπου το αφημί τους αυτές, ειδικά τις ηλικίες ή μέχρι τα 18 του έτη. Παρ' όλα αυτά είναι μια διαδικασία που θα γίνει μελλοντικά. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή όμως δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους, και τη δυνατότητα στους γονείς να μην προσέλθουν στην εφορία, αλλά τα παιδιά αυτόματα να έχουν αποκτήσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Τονίζω ότι δεν θα το χρειαστούν κάπου, δεν προκύπτει κάποια φορολογική υποχρέωση. Πολλοί έσπευσαν να ρωτήσουν αν θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Δεν προκύπτει καμία τέτοια υποχρέωση για τα παιδιά έως 18 ετών που θα έχουν λάβει το αφημί. Ποια είναι τα ωφέλη από αυτή την κίνηση? Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Ναι. Δηλαδή, αφού ούτως ή άλλως όλα αυτά δεν υφίστανται, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όφελος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Απλά ο γονιός θα αποφύγει την επίσκεψη στην ΔΟΗ για την έκδοση του αφημί, εφόσον θα έρθει η ώρα να αποκτήσει το παιδί το αφημί του. Ναι. Είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι κανένα χάραγμα αυτό, έτσι? Δεν είναι τίποτα σατανικό, γιατί έχουμε κάποια ζητήματα με τους αριθμούς εδώ κατά καιρούς. Τα θυμάστε, έτσι? Δηλαδή η Βίκη έχει καλύψει λαοσυνάξεις για το χάραγμα, για τα υπόλοιπα, κανένα, όπως και όλοι μας. Κανένα απολύτως χάραγμα. Σίγουρα δεν του σατανά. Όπως ένα παιδί αποκτά το άμκα του όταν γεννιέται, τώρα θα μπορεί να αποκτά, εφόσον κλείσει το πρώτο έτος της ηλικίας του, και το αφημί του χωρίς κανένα χάραγμα και καμία υποχρέωση. Ναι, αλλά τώρα να τα βάλουμε λίγο κάτω, έτσι. Υποτίθεται ότι όλα αυτά διευκολύνουν και λίγο τη ζωή μας. Και ταυτόχρονα έχουμε τον προσωπικό αριθμό ο οποίος έρχεται, τον αριθμό της ταυτότητας, τον αριθμό ΑΜΚΑ και τον αριθμό του αφημί. Δηλαδή σε λίγο θα τα αποθηκεύουμε στο κινητό μας για να τα θυμόμαστε.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι θα διευκόλυνε να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός για κάθε άτομο που να ενσωματώνει ουσιαστικά όλες τις πληροφορίες του ατόμου αυτού. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τις προκαταβολές στους αγρότες για την πρώτη αρρωγή που ακούσαμε χθες και τις ανακοινώσεις του κυρίου του Πρωθυπουργού, σωστά? Σωστά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός λοιπόν ότι αυξάνεται η πρώτη αρρωγή που είχε δοθεί στους αγρότες οι οποίοι επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ, από τις 2.000 να υπενθυμίσουμε που ήταν η πρώτη αρρωγή, μια προκαταβολή δηλαδή προς τους πληγέτες, αυξάνεται έως 10.000 ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη έχουν ξεκινήσει και δίνονται τα πρώτα χρήματα, περίπου 16.500 αγρότες έχουν λάβει αποζημιώσεις. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα στην αρρωγή.gov.gr, όπου οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν είτε αναθεωρημένο είτε νέο φάκελο για να λάβουν τις αποζημιώσεις τους. Συνεχίζονται και από το αρμόδιο Υπουργείο και από τα κλιμάκια της περιφέρειας οι διασταυρώσεις των ζημιών και των φακέλων που έχουν κατατεθεί, προκειμένου όλοι οι αγρότες οι οποίοι έχουν αιτηθεί για την αρρωγή αυτή να λάβουν τα χρήματά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα είναι μια, πώς το λένε, μια καλή ένεση. Δεν ξέρω τώρα αν θα φέρει πίσω στα χωράφια τους, στα σπίτια τους. Και αφορά μόνο τους αγρότες της Θεσσαλίας. Αυτό να το επαναλάβουμε. Ναι, ας πούμε τώρα, εγώ έχω μια απορία. Οι αγρότες του Εύρου καλοπέρασαν το καλοκαίρι που πέρασε. Τώρα θα μου πεις... Σαφώς και όχι, αυτός ο χορός. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δοθούν χρήματα ούτως ώστε σε ένα βαθμό να μπορέσουν να επανέλθουν σε μια κατάσταση που θα μπορούν να εργαστούν, θα μπορούν να καλλιεργήσουν. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ έχει ανοίξει προφανώς ένα πουγγί στο οποίο ο καθένας μπορεί να έχει το μερίδιό του. Σάντρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε καλημερίσουμε. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.